Στις τιμητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν για την επέτειο της σύσθεσης στρατοπέδου στο χωριό Πάπαρη Αρκαδίας από τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, παραβρέθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, κ. Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων πως η ελευθερία των Ελλήνων σήμερα κινδυνεύει από τα ελαττώματα της φυλής μας, τη φαγωμάρα, τα ρουσφέτια, τις πελατειακές σχέσεις, τα θαλασσοδάνεια και τις κλεψιές. Δεν παρέλειψε να τονίσει πως το μήνυμα του λαού στις εκλογές που έγιναν ήταν ότι δεν θέλει το δικομματισμό, θέλει συνεννόηση με τα μικρότερα κόμματα. Κλείνοντας, αναφέρθηκε στον κύριο Τσίπρα, λέγοντας πως θέλει να ιεροποιήσει την εικόνα του με τις μετεγγραφές και πως ο κύριος Μητσοτάκης υπόσχεται παραδείσους, που όμως η Νέα Δημοκρατία ως εξουσία δεν τους έφερε ποτέ. Σήμερα, ενώ είμαστε ελεύθεροι, κινδυνεύουμε να σκλαβωθούμε στα ελαττώματα της φυλής μας. Τα ελαττώματα είναι η φαγωμάρα, τα ρουσφέτια, οι πελατειακές σχέσεις, τα θαλασσοδάνεια, οι κλεψιές και όλα αυτά. Ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας νομίζουν ότι η εξουσία είναι ελάφυρο. Πάμε να τα αρπάξουμε όλα, φαταούλιδες. Ενώ το μήνυμα που έχει στείλει ο ελληνικός λαός εδώ και 4-5 χρόνια είναι δεν θέλω δικομματισμό, δεν θέλω εκείνο το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην πολιτική. Αυτό το μήνυμα είχε στείλει ο λαός. Συνένεση και με τα πιο μικρά κόμματα. Αυτοί θέλουν να γυρίσουν την Ελλάδα στο δικομματισμό και στο φανατισμό. Και γι' αυτό έχουν βάλει όλα τα κανάλια να διοχετεύουν φανατισμό και μίσος τον μεν κατά τον δε. Είμαι σίγουρος όμως ότι θα φανεί και από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ότι ο ελληνικός λαός θα αγνοήσει και τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη. Ο μεν Τσίπρας προσπαθεί με μεταγραφές να ωρεοποιήσει τη θλιβερή του εικόνα. Ο δε Μητσοτάκης υπόσχεται παραδείσους, μειώσεις φόρων, επενδύσεις. Πράγμα που η Νέα Δημοκρατία ήταν πριν 3 χρόνια και δεν είχε καταφέρει τίποτα. Σε τι είναι αυτός πιο καλός από τον Σαμαρά, δηλαδή απέτυχε ο Σαμαράς, είναι πιο έξυπνος ο Μητσοτάκης? Όχι. Απλά είναι πιο ψεύτης ίσως ο Μητσοτάκης και νομίζει τον ελληνικό λαό ηλίθιους να τον κοροϊδεύσει τον λαό ο κύριος Μητσοτάκης. Λοιπόν, το μήνυμα της Ένωσης Κεντρών είναι χαστούκι στις ευρωεκλογές. Και αυτά που κάνει στις δημοσκοπήσεις ο Μητσοτάκης, που κάνει ψεύτικες δημοσκοπήσεις ότι είναι πεντακομματική η επόμενη Βουλή, θα φάει τα μούτρα του τις εκλογές. Με το Παζόκ μάλλον θα κάνει κυβέρνηση, αυτό έχει συμφωνήσει, αλλά μπορεί και να μην φτάνουν οι βουλευτές. Γιατί και το Παζόκ είναι τοξικό κόμμα και είναι μισό-μισό. Οι μισοί θέλουν να πάνε με τη Νέα Δημοκρατία και οι άλλοι μισοί θέλουν με το ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε αν βγάλει 15 βουλευτές, ξέρω εγώ, το Παζόκ, μπορεί να μην θέλουν όλοι να δώσουν ψήφο στο Μητσοτάκη. Και εκεί αν χρειαστούν και την Ένωση Κεντρών, καταλαβαίνετε τι θα τσουλουφριστεί ο Μητσοτάκης, τι θα πάθει, θα ζεματιστεί σαν το κοτόπουλο. Λοιπόν, κλωτσιά από το λαό και στο Τσίπρα και στο Μητσοτάκη φάνηκαν ανάξιοι και θέλουν να γυρίσουν την Ελλάδα πολλά χρόνια πίσω.